Εκρήθησαν προσωρινώς κρατούμενοι ως ύποπτοι τελέσεως νέων εγκλημάτων. Η ανάκριση, επειδή είναι σε εξέλιξη, θα ήθελα να περιοριστώ μόνο σε αυτό, μέχρι που να αποκτήσουμε καλύτερη εικόνα και πιο σαφή τάξη των πραγματικών περιστατικών. Κύριε Ζήτρο, ο δικός σας εντολέας, τι υποστήριξε? Υποστήριξε ότι δεν έχει καμία συμμετοχή σε επιμέρους πράξεις που επέφεραν το μοιραίο αποτέλεσμα. Επικαλέστηκε τα πιστήρια και ιδίως το βιντεοληπτικό υλικό και θεωρεί ότι εν ώψη του κοινού αποτροπιασμού που εκπέμπει η υπόθεση και δικαίως υπάρχει μια εξωτική αντιμετώπιση αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, σε ένα δεύτερο διαδικαστικό χρόνο, ευελπιστεί ότι τα πράγματα θα οριοθετηθούν καλύτερα για ένα έκαστο των κατηγορουμένων και θα γίνουν οι ρόλοι πιο διακριτοί στο τι έκανε ο καθένας και κατά πόσον συμμετείχε. Μίλησε, συνεργάστηκε με τις αρχές? Καμία συμμετοχή. Αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή, καθότι επαναχώρησε η οικία τη βουλήση λόγω της θέασης ενός πολύ πολύ σκληρού και επικίνδυνου σκηνικού. Ήταν εκεί, αλλά δεν ήταν. Ήταν εκεί και εξερχόμενος το αυτοκίνητο, αφού είδε τι συμβαίνει και τι είναι σε εξέλιξη, επαναχώρησε άμεσα. Δεν θα ήθελα να συνεχίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.